Επίθεση στην κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει λύσει στα προβλήματα τη εκπαίδευση εξαπέλυσε από τη Λάρισα ο ερετό του Κεντρικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδεία, Βασίλη Παλιγιάννη. Με ανησυχία παρακολουθούμε όλε τι εξελίξει, ιδιαίτερα στο χώρο τη εκπαίδευση, όπου επικρατεί ένα αλαλούμ. Στην πραγματικότητα, ένα αλαλούμ. Η κυβέρνηση, αδυνατώντα να δώσει λύση στα σοβαρά προβλήματα τη δημόσια εκπαίδευση, καταφεύγει σε συνεχεί και αναποτελεσματικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις οι οποίες υποβαθμίζουν το ρόλο του δημόσιου σχολείου. Ο κύριος Παλιγιάννης, ο οποίος συζήτησε διεξοδικά με τα τοπικά μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας, τόνισε την αδύρυτη ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση. Αγωνιζόμαστε για έναν αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό που να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, και να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μόνιμους διορισμούς στην δημόσια εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν το εκπαιδευτικό μας σύστημα το 2018 να στηρίζεται κυρίως στο θεσμό των αναπληρωτών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα να τελειώσει αυτή η ομοιρία όλων αυτών των αναπληρωτών, των συναδέλφων μας αναπληρωτών.